δεν μου αρέσει καθόλου η μπλούζα που φοράω έτσι όπως τη βλέπω. Φαίνεται σαν να περιμένω το τρίτο μου παιδί. Να πω, δεν πειράζει. Πειράζει. Πάω να αλλάξω. Όχι. Θα μείνω έτσι. Λοιπόν, σήμερα θα σας μιλήσω για το λίπασμα που χρησιμοποιώ. Καλησπέρα, είμαι η Σίση, η plantmama.gr, μια συλλέκτρια σπάνιων φυτών που αποφάσισε να κάνει αυτό το κανάλι για να μοιραστεί την εμπειρία της μαζί σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για το λίπασμα. Ήρθε η εποχή που ξεκινάμε να βάζουμε λίπασμα στα φυτά μας και θεώρησα πάρα πολύ σημαντικό να κάνω αυτό το βίντεο όσο πιο γρήγορα μπορώ. Πριν σας δείξω όμως το λίπασμα που χρησιμοποιώ εγώ, θέλω να τονίσω κάτι πολύ σημαντικό. Αν έχετε αγοράσει ένα καινούριο φυτό και μόλις το έχετε φέρει στο σπίτι, σας παρακαλώ πάρα πολύ μη βάλετε λίπασμα. Τα φυτά που είναι στα θερμοκήπια, στα φυτόρια, στα ανθοπολία, πολύ λογικά έχουν ήδη λιπανθεί. Αν εμείς το φέρουμε στο σπίτι και το λιπάνουμε ξανά, το πιο πιθανό είναι να το κάψουμε. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό είναι να τσεκάρουμε το χώμα. Θα δούμε ότι στο χώμα μερικές φορές, στα φυτά που αγοράζουμε, υπάρχουν κάτι μικροσκοπικά μπυλάκια, τα οποία είναι λίπασμα αργής αποδέσμευσης. Καλό θα είναι ή να τα αφαιρέσουμε σε περίπτωση που θέλουμε να βάλουμε το δικό μας λίπασμα ή να μην βάλουμε λίπασμα και σε αυτή την περίπτωση, γιατί πραγματικά μπορεί να καεί το φυτό και είναι κρίμα. Αφού τελειώσαμε λοιπόν με αυτή την εισαγωγή, πάμε να δούμε για ποιο λόγο βάζουμε λίπασμα στα φυτά μας. Το λίπασμα είναι γεμάτο θρεπτικά συστατικά, τα οποία το χώμα δεν είναι ικανό να προσφέρει σε ένα φυτό ή έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε που το έχουμε αλλάξει. Ένα φυτό την άνοιξη είναι στην πλήρη ανάπτυξή του, επομένως χρειάζεται ό,τι περισσότερο μπορεί να πάρει για να μεγαλώσει, για να πάρει αυτό το πους που χρειάζεται για να βγάλει νέα φύλλα, να μεγαλώσει σε ύψος, να μεγαλώσει σε φάρδος, να γίνει φυτωτό, να λάμψει το φύλλωμά του. Γενικά χρειάζεται θρεπτικά συστατικά. Θα βάλω εδώ πέρα πάνω για μία ακόμη φορά το μείγμα χώματος που χρησιμοποιώ για να τονίσω πόσο σημαντικό είναι να βάζουμε worm castings στο χώμα μας. Αλλά δεν θέλω να ξεχνάμε ότι τα worm castings είναι κοπριά. Έχουν θρεπτικά συστατικά, είναι πλούσια σε ιχνοστοιχεία, αλλά στην ουσία είναι κοπριά. Αν λοιπόν βάλω μια μεγάλη ποσότητα από worm castings στο χώμα μου και πάω και ποτίσω και με ένα πολύ δυνατό λίπασμα, τότε υπάρχει και πάλι ο κίνδυνος να κάψω το φυτό μου. Αν δεν παρατηρήσω τις οδηγίες χρήσης που γράφει ο κατασκευαστής στο μπουκάλι και δεν ακολουθήσω πιστά τις αναλογίες που μου προτείνει για να φτιάξω το λίπασμα, για να αραιώσω το λίπασμα και να ποτίσω το φυτό μου, και πάλι υπάρχει ο κίνδυνος το φυτό μου να καεί. Τώρα θα μου πείτε γιατί σας τρομοκρατώ. Δεν είναι ο σκοπός μου να σας τρομοκρατήσω. Σκοπός μου είναι να καταλάβουμε ότι παν μέτρων άριστον δεν βάζουμε μεγάλες ποσότητες νομίζοντας ότι βοηθάμε το φυτό να αναπτυχθεί πιο γρήγορα, γιατί μπορεί να του κάνουμε ζημιά. Πολλές φορές βλέπω φωτογραφίες φυτών σε ομάδες που να αναρωτιούνται για ποιο λόγο τα φύλλα τους είναι έτσι, έχουν καφετιάσει, έχουν ξεραθεί, στο πότισμά μου είμαι σωστός, λίπασμα έβαλα. Τι άλλο θέλει αυτό το φυτό? Το φυτό δεν θέλει τόσα πολλά. Σκεφτείτε το κάπως σαν τα συμπληρώματα διατροφής που παίρνουμε. Π.χ. αν περνάμε μία περίοδο που έχουμε εξεταστική ή που το παιδί μας δίνει πανελλήνιες, τότε θα το γεμίσουμε βιταμίνες, θα το γεμίσουμε συμπληρώματα, θα προσπαθήσουμε να του δώσουμε όσο περισσότερα χρειάζεται για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτή την περίοδο που έχει αρκετό στρες, αρκετό άγχος, που χρειάζεται να διαβάσει περισσότερο από τον υπόλοιπο χρόνο. Ναι, αλλά δεν το κάνουμε συνέχεια. Έτσι δεν είναι? Αν έναν οργανισμό το γεμίσουμε συμπληρώματα διατροφής και βιταμίνες έτοιμες, δεν μιλάμε φυσικά
για διατροφή πλούσια σε βιταμίνες, π.χ. πορτοκάλια ή άλλα φρούτα και λαχανικά, μιλάω για χημικά σκευάσματα που βάζουμε στον οργανισμό μας για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Δεν θα δώσετε ποτέ στο παιδί σας 365 μέρες το χρόνο κάτι χημικό, δεν θα του δώσετε βιταμίνες, θα κάνετε μία παύση. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τα φυτά. Το χειμώνα λοιπόν σταματάμε τη λίπανση, αφήνουμε το φυτό να ξεκουραστεί, να ανακτήσει δυνάμεις και όταν αρχίζει και ανοίγει ξανά ο καιρός, πριν την πολύ ζέστη, αρχίζουμε και βάζουμε λίπασμα. Θυμίζω για μία ακόμη φορά ότι εκτός από το Instagram που έχω γραμμένο κάτω στην περιγραφή, έχω κάνει και μία νέα σελίδα στο Facebook, plantmama.gr. Θα προσπαθήσω να ανεβάζω εκεί πράγματα που δεν προλαβαίνω να ανεβάσω στο YouTube και πλέον βλέπω ότι καθυστερώ αρκετά να απαντήσω στα προσωπικά μηνύματα που μου στέλνετε. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό, γι' αυτό έκανα αυτή τη σελίδα για να μπορούμε να έχουμε μία πιο άμεση επαφή. Αν θέλεις να με ακολουθήσεις και να έχεις επικοινωνία μαζί μου, θα αφήσω το link κάτω στην περιγραφή. Τώρα λένε ότι λίπασμα χρειάζεται μία φορά το μήνα και λιπαίνουμε συνήθως από την άνοιξη μέχρι το καλοκαίρι και Ιούνιο, ίσως κάποιες φορές και Ιούλιο, τον καύσωνα με τίποτα. Τον καύσωνα δεν λιπαίνουμε γιατί το φυτό μας και πάλι μπορεί να καεί, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις τόσο υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με όλα αυτά που πρέπει να απορροφήσει από το χώμα. Παθαίνει ένα blackout και καίγεται, καταστρέφεται. Το λίπασμα που επιλέγω εγώ είναι ένα βιολογικό λίπασμα, είναι από φύκια. Δεν μου αρέσει να βάζω χημικά στο σπίτι μου, το έχω ξαναπεί, όπου μπορώ να τα αποφύγω, θα τα αποφύγω. Ένας ακόμη λόγος που χρησιμοποιώ αυτό το λίπασμα δεν είναι μόνο το ότι είναι κάτι βιολογικό, είναι το ότι είναι και κάτι ελαφρύ. Μπορώ να το προσαρμόσω στις δικές μου ανάγκες, μπορώ να χρησιμοποιήσω τις οδηγίες του κατασκευαστή για να φτιάξω ένα λίπασμα που θα ποτίζω κάθε ένα μήνα και θα λιπάνω τα φυτά μου. Μπορώ όμως να το φτιάξω και πιο αραιωμένο και να το χρησιμοποιήσω πιο συχνά. Για ένα διάστημα έφτιαχνα μπουκάλια με λίπασμα, ακριβώς όπως ήταν οι οδηγίες του κατασκευαστή, το άφηνα στο ντουλάπι μου και συμπλήρωνα σε κάθε πότισμα, έτσι όπως έβαζα το νερό στο ποτιστήρι, συμπλήρωνα και από λίγο λίπασμα, φουλ αραιωμένο δηλαδή, με αποτέλεσμα σε κάθε πότισμα τα φυτά μου να παίρνουν από κάτι. Αλλά αυτό το έκανα πριν αρχίσω να χρησιμοποιώ worm castings και φυσικά όσο είχα ακόμα λίγα φυτά. Νομίζω τότε είχα 40-50 φυτά στο σπίτι μου. Ήτανε κάτι εφικτό. Όταν αυξήθηκε ο αριθμός των φυτών, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα μπορούσα να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Άρα τώρα πάω κατά γράμμα. Προσπαθώ να λιπάνω τα φυτά μου περίπου κάθε 20 με 25 μέρες. Θα ομολογήσω ότι δεν τα καταφέρνω πάντα, παρόλα αυτά είναι ακόμα ζωντανά. Το λίπασμα που χρησιμοποιώ εγώ είναι αυτό εδώ. Με έχει βοηθήσει αρκετά. Νιώθω ασφάλεια, βρωμάει, πιστέψτε με, μυρίζει απέσια. Είμαι ανάμεσα στο να σας το δείξω πως είναι από μέσα και στο να μην το ανοίξω ποτέ. Πραγματικά βρωμάει ψαρίλα γιατί είναι φτιαγμένο από φύκια. Θα το ανοίξω όμως. Θα προσπαθήσω να μην λερωθώ. Είναι κατάμαυρο και μυρίζει απέσια, όπως τα περισσότερα προϊόντα που χρησιμοποιώ. Αλλά τι να κάνω, κάνουν τη μεγαλύτερη δουλειά. Αυτό με έχει αφήσει απόλυτα ικανοποιημένη. Εδώ από πίσω έχει τις οδηγίες του κατασκευαστή και τη δοσολογία που πρέπει να ακολουθήσετε. Αυτό θα το δείτε σε κάθε λίπασμα. Ποτέ μα ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη maximum δοσολογία, better safe than sorry, να χρησιμοποιείτε λίγο πιο πάνω από το μέτριο για να έχετε τη δυνατότητα να κάνετε λάθος. Με αυτό εδώ το λίπασμα, οι πιθανότητες να κάψεις το φυτό σου μειώνονται σημαντικά, γιατί είναι ένα λίπασμα, όπως είπα και πριν, βιολογικό.
Οι οδηγίες χρήσης υπάρχουν πίσω από κάθε λείπασμα. Όταν είχα ξεκινήσει με τα φυτά κυρίως εξωτερικού χώρου, όταν είχα δοκιμαστεί και στην παραγωγή ντομάτας και μαρουλιού και αγκουριού, απέτυχα παταγωδώς. Είχα πάρει και αυτό εδώ το λείπασμα, το οποίο ήμουν αρκετά διστακτική να το βάλω, να μην το βάλω, γιατί όπως σας είπα δεν μου αρέσει και πολύ η χημεία. Το χρησιμοποίησα, δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια αν έκανε δουλειά. Η δοσολογία του είναι εδώ. Πάντα υπάρχει η σωστή δοσολογία από πίσω και δεν ξέρω αν έκανε δουλειά γιατί τα σκότωσα όλα σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Το πιο πιθανό είναι να τα έκαψα κιόλας. Επομένως δεν μπορώ να είμαι αντικειμενική, ξέρω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι το χρησιμοποιούν και είναι πολύ πολύ ικανοποιημένοι. Άρα δεν είμαι εγώ αυτή που θα το κρίνει, αλλά τα άτομα που το χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση. Ένας ακόμη λόγος που εγώ χρησιμοποιώ τα φύκια είναι επειδή είναι κάτι τόσο ανάλαφρο που με βοηθάει πάρα πολύ και στην υδροπονία. Δηλαδή αν ένα φυτό το έχω σε λέκα, βάζω λίγο από αυτό το διάλειμμα σε νερό για να μπορεί να παίρνει κάποια υγνοστοιχεία από εκεί. Γιατί το νερό από μόνο του παρέχει μόνο οξυγόνο. Δεν έχω αποφασίσει όμως αν κάνει τη δουλειά που θέλω να κάνει στο κομμάτι της υδροπονίας και γι' αυτό δεν έχω κάνει ακόμη και το αντίστοιχο βίντεο. Ένα ακόμη κομμάτι στο οποίο χρησιμοποιώ λείπασμα είναι όταν ριζώνω φυτά. Μπορείς να βάλεις λείπασμα. Αν κόψεις ένα φυτό και περιμένεις πώς και πώς να ριζώσει, βάλε λείπασμα. Μην το φοβάσαι, απλά κάν το αραιωμένο. Μπορείς να το κάνεις αρκετά αραιωμένο και σε κάθε πότισμα τσακ να βάζεις λίγο λείπασμα για να βοηθήσεις αυτές τις ρίζες να μεγαλώσουν πιο γρήγορα. Ακόμη και αν έχεις τα cutting σου σε νερό, μπορείς να βάλεις λίγο λείπασμα για να βοηθήσεις το φυτό να ριζώσει πιο γρήγορα. Αυτά είναι μυστικά, παιδιά, που καλό είναι να τα ξέρουμε για να μπορούμε να φτιάχνουμε όλοι τα φυτά μας. Δεν υπάρχει τίποτα πιο όμορφο από το να βλέπεις ρίζες να μεγαλώνουν. Σε γεμίζει χαρά, σε γεμίζει θετική ενέργεια και πραγματικά νιώθεις πολύ πολύ χρήσιμος και ότι κατάφερες κάτι πάρα πολύ μαγικό. Πάλι μιλάω πολύ, αυτά είχα να πω για το λείπασμα. Όπως πάντα ελπίζω να φάνηκα έστω και λίγο χρήσιμη. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις like αλλά και εγγραφή για να μην χάνεις τα νέα πράγματα που ανεβάζω. Καλή συνέχεια!